Θα κάνουμε 6 προσθέσεις, περνώντας από την επόμενη δεκάδα. Θα καταλάβεις τώρα τι εννοώ. Λοιπόν, έχουμε 16 και 7. Για να προσθέσουμε το 16 και 7, θα σκεφτούμε 16. Για να πάμε στην επόμενη δεκάδα, δηλαδή το 20, θέλουμε πόσα ακόμα? 4. Το 7 χωρίζεται σε 4 και 3. Και τώρα προσθέτουμε πρώτα στο 16 το 4, το ένα κομματάκι του 7 και μετά το 3. Και λέμε 16 και 4, 20. Περάσαμε από την επόμενη δεκάδα που είναι το 20. Και 3, 23. Άρα λοιπόν 16 και 7 μας κάνει 23. Με τον ίδιο τρόπο θα σκεφτούμε στην πρόσθεση 15 και 9. Θα σου δείξω πως γίνεται και μετά τις υπόλοιπες θα τις κάνεις μόνος σου. Σκεφτόμαστε το 15. Για να γίνει 20, πόσα πρέπει να του βάλουμε ακόμα? Σκέψου. 5. 15 και 5 κάνει 20. Από το 9 βγάλαμε τα 5. Πόσα μένουνε? 5 και πόσα μας κάνουν 9? Και 4. Αργό λίγο για να το πεις μόνος σου. Και έτσι τώρα προσθέτουμε στο 15 τα δύο κομμάτια του 9. 5 και 4 μας κάνει 9. 15 και 5, 20. Και 4, 24. Άρα λοιπόν 15 και 9 μας κάνει 24. Το βρήκαμε περνώντας πρώτα από την επόμενη δεκάδα. Σε αυτό το σημείο θα μετρήσω μέχρι το 3, θα κλείσεις το βίντεο και θα προσπαθήσεις να τα λύσεις μόνος σου. Όταν λοιπόν τελειώσεις, πάρε μια κόλλα και ένα χαρτί, λίστα, όταν τελειώσεις θα ξανανοίξεις το βίντεο για να δεις αν τα έχεις κάνει σωστά. Μετράω. 1, 2, 3. Κλείνεις το βίντεο. Ωραία. Για να δούμε τώρα αν τα έκανες σωστά. 14. Η επόμενη δεκάδα είναι το 20. Μετά το 10 είναι το 20. Πόσα χρειαζόμαστε από τα 14 για να φτάσουμε στα 20? 6. Τα λέω σιγά. Σε περίπτωση που δεν τα έχεις κάνει στο μολύβι, αν θες να τα λες πριν από μένα, να προλαβαίνεις να τα λες πριν από μένα. 14. 6 και πόσα μας κάνουν 8? 2. 6 και 2 μας κάνουν 8. Και τώρα προσθέτω. 14 και 6, 20 και 2, 22. Άρα λοιπόν 14 και 8 μας κάνουν 22. Όλα αυτά εδώ τα σκεφτόμαστε όταν θέλουμε να τα κάνουμε με το μυαλό την πράξη. Τώρα όμως τα γράφουμε για να μάθουμε τον τρόπο. 13 και 9. Το 13 για να γίνει 20 θέλει να του βάλουμε 7. 7 και πόσο μας κάνει 9? 7 και 2. 13 και 7, 20 και 2, 22. Άρα λοιπόν 13 και 9 μας κάνει 22. Και το βρήκαμε πηγαίνοντας πρώτα στο 20, προσθέτοντας το 7 και μετά στο 22. Να λύσουμε τώρα το επόμενο. Σκεπτόμαστε. Το 17 για να γίνει 20 πόσα πρέπει να του βάλω? 17, 18, 19, 20, 3. Πολύ ωραία. Από τα 8 βγάλαμε τα 3. Πόσα μείνανε? 3 και πόσα μας κάνουν 8? Μείναν 5. Το 8 χωρίζεται σε 3 και 5. 3 και 5 μας δίνουν 8. Ωραία, στο 17 να βάλουμε πρώτα τα 3 και μετά τα άλλα 5. 17 και 3, 20 και 5, 25.
Έχουμε λοιπόν 17 και 8, βρήκαμε ότι μας κάνει 25. Και μία τελευταία πρόσθεση. 16. Για να πάμε στο 20, πόσα πρέπει να βάλουμε? 4. Βγάλαμε από τα 8 τα 4, πόσα μένουν? Αλλά 4, γιατί 4 και 4 μας κάνει 8. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε στο 16 πρώτα το ένα κομμάτι και μετά το άλλο κομμάτι του 8. 16 και 4, 20 και 4, 24. Κάναμε λοιπόν 4 προσθέσεις περνώντας από την επόμενη δεκάδα. Ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος και εύκολος για να μπορείς να κάνεις με το μυαλό σου προσθέσεις και να μην μετράς μόνο με τα δάχτυλα. Αυτό ήταν το σημερινό μάθημα. Θα κάνουμε και άλλα παρόμοια μαθήματα έτσι να μάθεις να κάνεις προσθέσεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το μάθημα. Γεια σου.